από το ύψος και το βάθος των λόγων του Αβάδο Ρώθεου και την παρουσίαση του πατέρα μου στο κλί, θα με συγχωρέσετε για το πιο ρηχό του λόγου. Και λίγο υπομονή, θα τελειώσω. Από τον Γιάννη Βλαχογιάννη τον Αύγουστο του 1925 και όχι το 1825 που ο δέμονας του τυπογραφείου έβαλε την ουρά του. Πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Πολιτεία ένα σύντομο αυτοβιογραφικό σημείωμα γραμμένο από το ίδιο το χέρι του Παπαδιαμάντη. Το κείμενο έχει ως εξής. Εγεννήθην εν Σκιάθο την 4η Μαρτίου 1851. Ευγήκα από το ελληνικό σχολείο της τα 1863, αλλά μόνο το 1867 εστάλιμη στο γυμνάσιο Χαλκίδος, όπου ήκουσα την πρώτη και δευτέρα τάξη. Την τρίτη εμαθήτευσα εις Πειραιά, ή τα διέκοψα τα σπουδάς μου και έμεινα εις την πατρίδα. Κατά Ιούλιο του 1872 πήγα εις το Άγιον Όρος, χάρη προσκυνήσεως, όπου έμεινα ολίγους μήνας. Το 1873 ήλθα εις Αθήνας και φίτησα εις την τετάρτη του Βαρβακίου. Το 1874 ενεγράφηκε στην Φιλοσοφική Σχολή, όπου ήκουα κατ' εκλογή ολίγα μαθήματα φιλολογικά, κατ' ιδίαν δε εισχολούμαι εις τας ξένας γλώσσας. Μικρός εζωγράφιζα Αγίους, ή τα έγραφα στίχους και δοκίμαζα να συντάξω κωμωδίες. Το 1868 επιχείρησα να γράψω μυθιστόρημα. Το 1879 δημοσιεύθηκε η Μετανάστης, έργο μου εις των νεολόγων Κωνσταντινούπολεως. Το 1881 έν θρησκευτικών ποιημάτιων εις τον περιοδικό Σωτήρα. Το 1882 δημοσιεύθη η έμπορη των εθνών εις τον Μιχάνης. Αργότερα έγραψα περί τα 100 διηγήματα, δημοσιευθέντα εις διάφορα περιοδικά και εφημερίδες. Στο λιτό αυτό βιογραφικό σημείωμα, για το οποίο πολλοί στοχαστές του έργου του έχουν πει, σχολιαστές του έργου του έχουν πει πολλά, θα προσθέσουμε λίγες ακόμη πληροφορίες για μια πληρέστερη εικόνα της προσωπικότητάς του και για να φέρουμε πιο κοντά την εποχή που αυτός έζησε και δημιούργησε το έργο. Πατέρας του ήταν ο Παπαδαμάντιος Εμμανουήλ, 1815-1895, λαϊκής καταγωγής, απόγονος ναυτικών και ιστογένος λεβιτικών ανήκων, ευπαίδευτος και κάτοχος των ελληνικών γραμμάτων. Υπήρξε θρέμα της εκκλησιαστικής παράδοσης που εγκοινιάστηκε παρά των ιεροπρεπών εκείνων κολυβάδων ή την εσύχων ιδρύσει κατά το τέλος του παρελθόντος αιώνου στην μονήμη του Ευαγγελισμού εν Κινήσω, φυτώριον γενωμένην των σεμνών της νήσου μας ιερέων τότε. Είναι από τον επικίδιο για τον πατέρα του, τον Παπαδιαμάντη, που δημοσιεύτηκε στην Ακρόπολη. Η μητέρα του, η Λιώη Αγγελική, προέρχεται από την αρχοντική περιπονησιακή οικογένεια Μωραϊκή. Στο φτωχό σπιτικό του παπά τα παιδιά αυγατίζουν. Ουρανία, Χαρίκλια, Αλέξανδρος, Σοφούλα, Γιώργης και Ρατσούλα. Τριτοπέδιο συγγραφέας μας θα μπει νωρίς στη λογική της οικογενειακής ιεραρχίας και στο πλέγμα των συγγενικών δεσμών. Η παιδική του δάσκαλη, Γάμα Κάπα Λογοθετήρης, Επιφάνιος, Καλοειδής, Ιώτα Έψιλον Μωραϊκής, είναι συγγενής του από τη μητέρα του. Η παιδική του φίλη, Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, Σωτήριος Οικονόμος, Σπύρος Μωραϊτης, Νικόλαος Διανέλιος, είναι ξαδέρφια. Η Μαχούλα, που τη συναντάμε στο Αμαρτίας Φάντασμα και τη Φαρμακολήτρα, μια από τις πρώτες ερωτικές του αναμνήσεις, είναι και αυτή η μακρινή συγγενής του. Ένα είδος κλειστού οικογενειακού κυκλώματος, κλειστού παρόλο το εύρος του και άθραυστο χάρη στην ελαστικότητά του, περισφύγει από νωρίς ανεπαίσθητα το παπαδοπέδι και το επιβάλλει την παρουσία του. Μέσα σε αυτό το κύκλωμα που συμπιέζεται και ταυτόχρονα βρίσκει ασφάλεια, ο μικρός Παπαδιαμάντης θα γνωρίσει τον κόσμο του νησιού από μια σειρά τελετές, θρησκευτικές πράξεις, πανηγύρια, ήθη και έθιμα, που αναπαράγονται σταθερά και ανεκτάκλητα σαν συστατικά στοιχεία μιας αρχαίγονης και απαρασάλευτης τάξης. Για αυτή την περίοδο της ζωής του, ο ποιητής Οδυσσέας Ελίτης θα γράψει. Στην Ελλάδα, ένα ευαίσθητο παιδί, μεγαλωμένο πλάι στη θάλασσα, έχει την αίσθηση της ακοής τρισδιάστατη. Στην μια πιάνει τους αγέριδες και τον παφλασμό των κυμάτων. Στη δεύτερη, την ελληνική λαλιά στην αρχική της φθογκολογική σύσταση. Στην τρίτη, τον κόσμο των νοημάτων από τις Ιωνίας τους καιρούς και δόθη. Μια τέτοια ταυτόχρονη εγγραφή
προλαβαίνει πριν από την συνείδηση να αποτυπώσει περιοχές ολόκληρες που αργότερα, πολύ αργότερα, όπως την εμφάνιση ενός φωτογραφικού στιγμιοτύπου, βλέπει κανείς να διαγράφονται καθαρά μπροστά του. Το παραπάνω απόσπασμα είναι από το δοκίμιο του Ελίτη με τίτλο «Η μαγεία του Παπαδιαμάντη», το οποίο σας συνιστώ να βρείτε και να διαβάσετε. Από το δοκίμιο αυτό είναι και όλα τα υπόλοιπα εκτενή αποσπάσματα που θα διαβάσετε στο κείμενο που σας έχει διανεμηθεί, τα οποία εγώ θα παραλείψω απόψε για οικονομία στο χρόνο μας. Ο Παπαδιαμάντης κάνει την εμφάνισή του στο λογοτεχνικό μας στερέωμα με τρία ιστορικά μυθιστορήματα. Οι Μετανάστες 1789, οι Έμποροι των Εθνών 1882, η Γυφτοπούλα 1884. Στα 1885 δημοσιεύεται ο Χρήστος Μιλιώνης, που είναι ένα είδος γέφυρας προς το ηθογραφικό δίηγμα. Στις 26 Δεκεμβρίου του 1897 δημοσιεύτηκε το Χριστόψωμο, το πρώτο όσο ξέρουμε τυπικό δείγμα της γραφής του. Από εδώ και πέρα αρχίζει μια άλλη ιστορία. Και πάλι ο Ελίτης θα σχολιάσει ως εξής. Όσο γράφει τη Μετανάστηδα, τους Εμπόρους των Εθνών, τη Γυφτοπούλα, τον Χρήστο Μιλιώνη, εκπληρώνει μια παλιά του επιθυμία, να γίνει συγγραφέας. Τον εαυτό του όμως δεν τον έχει βρει. Και όταν οι φίλοι του στη γλώσσα της υπερβολής που κυριαρχεί την εποχή εκείνη μιλούν για έναν νέον Ντίκενς ή Πόε, ο ίδιος διαμαρτύρεται. Δεν μοιάζω ούτε με τον Ντίκενς, ούτε με τον Πόε. Ομοιάζω με τον εαυτό μου. Τούτο δεν αρκεί. Δυστυχώς δεν αρκούσε. Χρειάστηκε να καταρρεύσει το σκηνικό των μεγάλων ξένων προτύπων, να αναδυθεί μισοπραγματική, μισοφανταστική, σταλάζοντας ακόμη αθωότητα ή σκιάθος, για να αναγνωρίσει τον εαυτό του και να ταυτίσει μέσα του τα δύο είδωλα. Εκείνο που αντίκριζε στα κατοπινά ταξίδια του και το άλλο που του είχε την σε παραδοσιακή κατάσταση δοθεί από την εποχή των πρώτων του μυστικών ερώτων. Εκεί γύρω στα 1880, όπου ο Παπαδιαμάντης έπαινε καθυστερημένο στον χώρο της ιστορικής αφήγησης, η Ελλάδα γύριζε σελίδα, αφήνοντας πίσω της τον πυρετό του εθνικού ξεσηκωμού και η ελληνική πεζογραφία ζητούσε να σπάσει το ρομαντικό απόστημα μιας πεντηκονταετίας, θέτοντας ένα τέρμα στη μυθική διάρκεια του 21, διεκδικώντας την προσπέλαση του πραγματικού μέσα από την εμπειρία και την μνήμη. Στη δεκαετία 1870-1880 ο ρυθμός της μεταβολής έχει επιταχυνθεί. Η εξουσία πολιτική και πνευματική περνούσε πια σε νέα χέρια. Μια καινούρια σύνθεση, όχι χωρίς ιδεολογικές αντιφάσεις και συμβιβασμούς, προωθούνταν από την ανερχόμενη τρικουπική αστική τάξη. Άνοιγμα προς την Ευρώπη και ταυτόχρονα ενίσχυση της εθνικής συνείδησης. Μεταρρυθμίσεις και ταυτόχρονα κατοχύρωση του κατεστημένου. Ρήξη με το παρελθόν και ταυτόχρονα συνέχισή του, έρευνα και εφησυχασμό, επιστημονική μελέτη της ελληνικής πραγματικότητας και ταυτόχρονα συγκάλυψη των αντιθέσεών της. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα θα ανθούσαν παράλληλα σαν νόμιμες εκφράσεις της ίδιας εποχής το πνεύμα της νεωτερικής προόδου και το πνεύμα του κομφορμισμού, η κίνηση και η στασιμότητα, η αναζήτηση και η προχειρολογία. Στη λογοτεχνία, ένας νέος τύπος πεζογράφου, επαγγελματικά δεμένο με την ελληνική εφημεριοβιογραφία, θα οικοδομούσε το έργο του μέρα με τη μέρα σύμφωνα με τους ρυθμούς της επικαιρότητας. Το ηθογραφικό διήγημα θα γεννιόταν κάτω από τη σκιά της λαογραφίας και θα βλάστανε μέσα στα γραφεία των αθηναϊκών εντύπων. Η Αθηναϊκή Εφημερίδα του 1880, ευνοημένη από πρόσφορους όρους διάδοσης, προσφέρονταν τόσο σαν αντανάκλαση νέων αναγκών, όσο και σαν όργανο χειραγώγησης. Το ηθογραφικό διήγημα, γαλοχημένο σε μεγάλο βαθμό μέσα στις στήλες της, συμμορφώνεται αναγκαστικά με τις αξιώσεις της. Μειώνεται σε έκταση, παίρνει το χαρακτήρα του ρεπορτάζ, προσαρμόζεται στο γλωσσικό ύφος της δημοσιογραφίας, ακόμα και στις βιαστικές ανάγκες του τυπογραφείου. Για να γράψεις χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά διηγήματα, δεν αρκεί μόνο να είσαι καλός χριστιανός λογοτέχνης. Πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα έντυπα που θα χρειαστούν κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα τη συνεργασία σου. Διότι, σε αντίθεση με τον ρομαντικό μυθιστοριογράφο που κατά κανόνα είναι φαναριώτης, μεγαλοαστός λόγιος, θαμώνας των αθηναϊκών και ευρωπαϊκών σαλονιών, ο ηθογράφος συγγραφέας έχει περάσει τα παιδικά του χρόνια στην Ήπεθρο. Προέρχεται συνήθως από αγροτική ή μικροαστική τάξη, κερδίζει λίγο ως πολύ τη ζωή του μέσα στα γραφεία των αθηναϊκών εφημερίδων. Και εδώ τα πράγματα υπακούν σε μια άλλη λογική. Οι δυνατότητες χρόνου ελευθερίας,
σύνθεσης και επεξεργασίας του γραπτού λόγου είναι σχεδόν ελάχιστες. Η καλλιτεχνική δημιουργία συγχωνεύεται μέσα στην δημοσιογραφική παραγωγή. Πίσω από τη γραφή υπάρχουν βέβαια πάντοτε οι εκφραστικές ανάγκες του ανθρώπου καλλιτέχνη, ωστόσο διαφαίνονται παράλληλα και η βιασύνηση της στιγμής, η παραγγελία του εκδότη, οι απαιτήσεις της επικαιρότητας, της μόδας, του μεγάλου κοινού. Στο έργο του Παπαδιαμάντη η εποχή βρήκε ό,τι ζητούσε. Το θαλασσινό ιδύλιο, το αναμνηστικό στοιχείο, το ηθογραφικό και αυτοβιογραφικό χρώμα, τη θρησκευτικότητα, την αποδραματοποίηση, την αφέλεια. Ο ίδιος, έχοντας όλα τα προσόντα που απαιτούσε το πορτρέτο ρομπότ του ηθογράφου συγγραφέα, πορεύτηκε μέσα στον κόσμο της Αθήνας σαν άνθρωπος του περιθωρίου και σαν εξόριστος, προσπαθώντας να μορφοποιήσει το σκαθήτικο όνειρό του. Ευτυχώς για μας και τα ελληνικά γράμματα, ο Παπαδιαμάντης είχε πρικιστεί από τον Θεό με πολυτιμότερα ταλέντα από όσα η εποχή του απαιτούσε. Στον έναν και πλέον αιώνα που μας χωρίζει από το θάνατο του Παπαδιαμάντη, τα αντιστήλια του υποδομήματός του έπεσαν ένα προς ένα. Η αγροτική φύση πέρασε στη βιομηχανική και από εκεί σε εκείνη των υπηρεσιών. Το χωριό στην πολιτεία και από εκεί στη Μεγαλούπολη και τώρα στην Κοσμόπολη. Ο Χριστιανός τον άκουσε. Κοινοτοπίες θα πεις. Που αν είχα την ίδια σημασία του αναπότρεπτου για το πνεύμα, όσοι έχουν για την καθημερινή ζωή μας, θα έπρεπε η μορφή του σκιαθήτη διηγηματογράφου να έχει γίνει αέρας. Δεν έχει. Και μια μέρα το παρελθόν θα μας ευνηδιάσει με τη δύναμη της επικαιρότητάς του. Δεν θα έχει αλλάξει εκείνο. Το μυαλό μας. Σε όποια σελίδα του έργου του Παπαδιαμάντη σταθούμε, αναγνωρίζουμε κάτω από τον μύστικο παθή τον μεσημβρινό αισθησιάρχη, κάτω από τον άνθρωπο της εκκλησίας, τον άνθρωπο της σάρκας, των μυριστικών πόρτων του γυαλού. Και είτε σαν αριστερό ψάλτη τον ακούσουμε, είτε σαν δεξιό στην τελετουργία του νησιού του, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι για αυτόν η φύση ένα καταφύγιο, μια παρηγοριά, μια ανακούφιση, ούτε είναι από το άλλο μέρος μια δύναμη σκοτεινή και τερατώδης. Είναι ο διαρκής και ακατάλητος σκελετός που συνέχει την πλάση, μια εγγύηση για αυτό που είμαστε ή που μπορούμε να είμαστε. Στις πλέον γαλήνιες και στις πλέον άγριες στιγμές της, η θάλασσα είναι κάποιος συγγενής μας, δίστροφος, εχθρικός ίσως, πλην όμως δικός μας. Και τα περιβόλια, οι ρεματιές, τα οκοροφόρα, καθημερινοί σύντροφοι, από γενιά σε γενιά φτασμένοι στο πλάι μας, ταγμένοι να πλαγιοφρουρούν την πορεία μας μέσα στο Αύγουστο. Με τρόπο χαμηλόφωνο, καθημερινό, μετέχουν τα φυσικά στοιχεία στο ανθρώπινο δράμα και τα υπερφυσικά και εκείνα, χωρίς ποτέ να χάνουν τα μέτρα όπου μπορεί να κινηθεί με αληθοφάνεια η προσληπτικότητα του απλού ανθρώπου. Κάτι φωσάκια μόνο μέσα στη νύχτα που μόλις τα σημώσεις χάνονται. Μια φώτια που μυρολογάει κάποιο αδικοχαμένο κοριτσάκι. Ένας ναυτικός που τα κύματα τον αποθέτουν απαλά στην είσοδο της αιώνιας κατοικίας του. Με τον Παπαδιαμάντη βρισκόμαστε μακριά από τους μύθους του Γκράαλ και τις σκοτεινές δυνάμεις που κυβερνούν τον κόσμο στις ιστορίες του Τόλκιν. Είμαστε μακριά και από τους ιέρακες, τα ιεράκια των μεξικάνικων γενέσεων. Όμως βρισκόμαστε το ίδιο κοντά στο άγνωστο, σε κάθε τι που ξεπερνάει τις διαστάσεις της καθημερινής ζωής. Μέσα από την αναπόφευκτη ρητορική, που δεν είναι άλλωστε για να την καταδικάζει κανείς, του Παπαδιαμάντη διακρίνεται καθαρά το σχέδιο με τις λίγες γραμμές που ορίζει και τα κτίσματα και την ψυχή και τη φύση του έργου. Εάν αυτό έχει σημασία, εναπόκειται σε αυτούς που προσκυνούν έναν Παρθενώνα, ενώ αντιπαρέρχονται μια κρίνη, να το αμφισβητήσουν. Η μεγάλη τέχνη βρίσκεται οπουδήποτε ο άνθρωπος κατορθώνει να αναγνωρίζει τον εαυτό του και να τον εκφράζει με πληρότητα μέσα στο ελάχιστο. Καιρός είναι, νομίζω, για τον καθέναν από εμάς κατά μόνας, αλλά και όπου είναι δυνατόν βοηθώντας ο ένας τον άλλον, να βρούμε τη μαγεία του Παπαδιαμάντη εκεί που εξακολουθούν να παλιώνουν τα πράγματα και που όμως παραμένει καινούριος ο Θεός. Και φυσικά οι λέξεις που τον εκφράζουν. Ο Ελίτης τη βρήκε.
τη χάρηκε και επειδή είναι ο ελίτης μας τη χάρισε με τον ποιητικό του λόγο, αφήνοντάς μας την παραγγελιά. Όπου και να σας βρίσκει το κακό αδελφή, όπου και να θολώνει ο νου σας, μνημονεύεται Διονύσιο Σολωμό και μνημονεύεται Αλέξανδρο Παπαδιαμάτη. Και μας σήμερα δεν είναι που μας έχει βρει το κακό με τη μορφή της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, αλλά με αφορμή αυτά είναι που έχουν φανεί όλα εκείνα τα πάθη που καιρό πριν την κρίση φόλιαζαν μέσα στην ψυχή μας και μας έχουν φέρει ένα βήμα πριν από το να γίνουμε εμείς οι ίδιοι το κακό. Αν δεν συνειδητοποιήσουμε την κατάστασή μας και δεν μετανοήσουμε, αν δεν βρούμε τη δύναμη να αντισταθούμε, αν αφαιθούμε να μας κυριεύσει, τότε αυτό θα εκδηλωθεί και θα θεριέψει, οδηγώντας μας εκεί που δεν υπάρχει γυρισμός και σωτήρια. Η φώνησα είναι μια προειδοποίηση και μια προφητεία. Ας να ακούσουμε. Η φώνησα κατά τον Παπαδιαμάντη και τη σύνταξη των Παναθηναίων όπου αυτή πρωτοδημοσιεύτηκε το 1903 χαρακτηρίζεται ως κοινωνικό μυθιστόρημα. Συνοπτικά η υπόθεση, νομίζω είναι γνωστή σε όλους σας, έχει ως εξής. Η γριά Χαδούλα, η λεγόμενη Φράγκισσα ή άλλος Φραγκογιάννου ή το γινή σχεδόν εξικοντούτου, καλοκαμωμένη, με αδρούς χαρακτήρας, με ήθος ανδρικών και με δύο μικρά άκρας μίστακος άνω των κοιλέων της. Είναι μία ύπαρξη που νιώθει αδικημένη από τους ανθρώπους, την κοινωνία, ακόμα και από τη μάνα της, που ήτο κακή, βλάσφημος και φθονερά, μία από τα στρίγκλας της εποχής που ήξευρε μαγιά. Όταν ήρθε ο καιρός της Πανδριάς, οι γονείς της την πάντρεψαν στανικά με έναν άντρα που τον θεωρούσε ανεπρόκοπο, ανίκανο να λογαριάσει ούτε πόσα κάνουν 4 ή 5 ή 6 μεροκάματα της εβδομάδας προς 1,75, διότι τόσα έπαιρνε ως τρίτης τάξεως μαραγκός. Μόνον του ήρεσκε να τα πίνει σχεδόν όλα την Κυριακή. Την πρίκησαν με μια νοικία έρημο, ετοιμόροπον εις το παλαιό κάστρο, όπου εκατοικούσαν έναν καιρό άνθρωποι, πρώτου 21, και ένα ονόματι Μποστάνη, έξω του έρημου κάστρου, επίκεινος κρυμνόδους ακτής, 3 ώρες μακριά από την σημερινή Πολύχνη, και ένα πινάκι χωράφι, ένα αγριοχώραφο, το οποίο αμφισβήτη ο γείτονας ως ειδικών του, οι δε άλλοι γείτονες έλεγαν ότι και τον δυο τα χωράφια που γι' αυτά μάλωναν ήταν καταπατημένα και πως αυτά ήταν καλογερικά. Σταδιακά η οικογένειά της μεγάλωνε και μαζί της αύξαναν και τα φαρμάκια της. Από το γάμο της απέκτησε 6 παιδιά, 3 κορίτσια και 3 αγόρια, ανάμεσά τους και ο σκληρός Μούρτος, που κάποια στιγμή ξυλοφόρτωσε την ίδια, μαχαίρωσε την αδελφή του, σκότωσε το λεωστρόμο στο καράβι που ήταν παρκαρισμένος, μπήκε στη φυλακή. Τα μεγάλωσε με μεγάλες θερήσεις και από τις οικονομίες και με όσα έκλεψε από τα κλεμμένα της μάνας της. Έκτισε ένα σπιτάκι και έδωσε άλλο ένα μπρίκα στην κόρη της, την Δελχαρό. Όταν αρχίζει η αφήγηση, η Φραγκογιάννου ξαγρυπνά πτάρει στη λεφόνα διχαντέρα της, την Δελχαρό, και την νεογέννητη και άρρωστη εγγονή της. Αναλογίζεται όλο το πικρό παρελθόν της και καθώς την ανούριζε, θα ήταν ικανή να είπε τα πάθη της τραγούδια πάνω από την κούνια του μικρού. Κατά τις προηγούμενες νύχτες, στους λογισμούς της, η εικόνας, η σκηνάς και η σωράματα, συγκεφαλαιώνοντας όλη τη ζωή της, έβλεπε ότι ποτέ δεν είχε κάνει άλλο τίποτα ή μην υπηρετεί τους άλλους. Όταν ήταν παιδάκι, υπηρέτη τους γονείς. Όταν υπανδρεύτη, έγινε σκλάβα του συζύγου της. Και όμως, ως εκ του χαρακτήρως της και της αδυναμίας εκείνου, ήταν συγχρόνος και κυβεμόνα. Όταν απέκτησε τέκνα, έγινε δούλα των τέκνων της. Όταν τα τέκνα απέκτησαν τέκνα, έγινε πάλι δουλεύτρα των εγγονών της. Αναπολώντας όλα αυτά τα πάθη της, είχε παραλογήσει. Και μέσα στην παραζάλη της έβρισκε το βίο της ανοφελή, μάταιο, βαρύ, με ένα λόγο θα λέγαμε πως έβρισκε τη ζωή της χωρίς νόημα. Από τη στιγμή εκείνη της Φραγκογιάννου άρχισε πράγματι να ψηλώνει ο νους της, φτάνοντας σε σημείο να αποφαίνεται για ανώτερα ζητήματα, μειώντας όμως ικανή να διαλεχτεί με αυτά.
κάνοντας προβολή των δικών της βασάνων πάνω στη ζωή των φτωχών κοριτσιών, κάτι που το κάνουμε πολύ και είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να κάνουμε τον εαυτό μας κέντρο του κόσμου, συμπεραίνει ότι αφού αυτά τα θηλυκά θα ζήσουν άχαρη και βασανιστική ζωή, όποιος βρεθεί να τα απαλλάξει από τον κύρο της δυστυχίας που τους μέλεται, θα κάνει μεγάλο καλό σε αυτά, αλλά και στους γονείς τους, αφού αυτοί θα γλίτωναν από όλες τις έννοιες, τα βάσανα και τα έξοδα που συνεπάγονταν η αποκατάστασή τους. Ερχόμενοι σε κατάσταση παροξυσμού, από τον ασταμάτητο βήχα και το κλάμα του μωρού, από την αγρύπνια τριών συνεχών νυχτιών, από τον σάλων Ιωνί και τον ναυτίαν της ζωής της, χωρίς να εννοεί καλά τι έκανε και χωρίς να ομολογεί στον εαυτό της τι ήθελε να κάνει, περνάει το όριο που χωρίζει το λογισμό από την πράξη. Πνίγει την εγγονή της. Ακολουθούν και άλλοι θάνατοι μικρών κοριτσιών, ώσπου οι αρχές την υποπτεύουν. Η Φραγκογιαννού παίρνει τα βουνά με τους χωροφύλακες ξοπίσω της. Καταδιωκόμενη την ημέρα από ανθρώπους του νόμου, μην ησυχάζοντας τη νύχτα τα ταραγμένα όνειρα που καταλήγουν σε τρομακτικούς εφιάλτες, έχοντας μεταβάλει το έγκλημα σε πάθος, πνίγει ένα ακόμα νεογέννητο κορίτσι στο καλύβαινο ενός βοσκού που βρήκε καταφύγιο το προηγούμενο βράδυ. Τελευταία ελπίδα για σωτηρία προβάλλει διαφυγή της στην βραχονισίδα του Αϊσώστη, όπου και το ερημητήριο του Παπακάκιου, και από εκεί, αν αυτός το ήθελε, προς την ελευθερία. Όμως στις 10 οργές που τη χωρίζουν από τον Αϊσώστη, την πρόλαβε η Παλίδια, όπου κατά την παρημιώδη κατακλείδα του Παπαδιαμάντη, η γριά Χαδούλα ήβρε τον θάνατο εις το ίμιση του δρόμου μεταξύ της θείας και της ανθρωπίνης δικαιοσύνης. Η Φόνησα είναι το πιο πολυδιαβασμένο έργο του Παπαδιαμάντη. Οι αυτοτελείς εκδόσεις είναι πάμπολες και κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει τον αριθμό των αντιτύπων τους. Έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, ανέβηκε στη σκηνή ως θεατρικό έργο και ως χορόδραμα, γυρίστηκε ταινία. Απειρά ρύθμιση είναι επίσης οι βιβλιογραφικά ακατάγραφες μελέτες, συχνά σε όγκο βιβλίου, που ασχολούνται με την ερμηνεία του προσώπου και των έργων της Φραγκογιαννούς. Από τους ερμηνευτές χρησιμοποιήθηκαν οι γνώσεις του συνόλου των ανθρωπιστικών επιστημών, κυρίως της ψυχανάλυσης και της μαρξιστικής κοινωνικής θεωρίας. Τα ερωτήματα που θέτουν προς απάντηση δεν έχουν τέλος. Για παράδειγμα, ο Παπαδιαμάντης ταυτίζεται και πόσο με την ηρωίδα. Η Φραγκογιαννού είναι θετική ή αρνητική ηρωίδα. Πρόμαχος και προάγγελος της απελευθέρωσης των γυναικών ή κυριολεκτικά μια στρίγκλα μάγισσα. Διαμαρτυρόμενος σπλαχνικός άγγελος ή διεστραμμένος νους. Ο συγγραφέας πρωτίστως θεολογεί ή κοινωνιολογεί ή απλώς ενδιαφέρεται να αρτιώσει αισθητικά ένα πεζογράφημα. Καταδικάζει ή αμνηστεύει τη γριά Χαδούλα και τι μπορεί να σημαίνει ο πνιγμός της. Τα ερωτήματα γενικά είναι δικαιολογημένα και πολλαπλασιαζόμενα μαρτυρούν τον πλούτο των καλά κρυμμένων χαρακτηριστικών της ανθρώπινης κατάστασης από το λογοτεχνικό ταλέντο του δημιουργού της. Και πράγματι, ο Παπαδιαμάντης, πλαστουργός της Φραγκογιαννούς, που έφερε αυτήν από το μειόν στο είναι, γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον τα κρύφια της καρδιάς της και ο αναγνώστης καλύτερα είναι να εμπιστευτεί την κρίση. Μια κρίση που πηγάζει από το νου και την καρδιά ενός ανθρώπου, που κατά την απερίφραστη ομολογία του είναι τέκνο γνήσιων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και επιπλέον μεταφραστής του ντοστογευστικού μυθιστορήματος, το έγκλημα και η τιμωρία, πράγμα που σημαίνει ότι ξέρει τι του γίνεται στην όλη ιστορία που μας διηγείται. Κατά γενική ομολογία, η Φόνησα κατέχει ξεχωριστή θέση στο έργο του Παπαδιαμάντη. Ξεχωριστή και με τις δυο σημασίες της λέξης. Και ιδιαίτερη και εξέχουσα. Και αυτό γιατί στο πρόβλημα του κακού που δεσπόζει στο όλο έργο του Παπαδιαμάντη και είναι το συνηθισμένο, το τρέπο, το συχνά πνιγερά μίζερο κακό του καθημερινού κοινωνικού ανθρώπου, στη Φόνησα παίρνει άλλες διαστάσεις. Γίνεται το απόλυτο κακό που αναιρεί τη δωρεά της ζωής σαν αίτια και θέτει το πρόβλημα του ανθρώπου ως κοινωνικής, βιολογικής και πνευματικής οντότητας. Το κακό που διαπράττει η Φραγκογιαννού δεν ανήκει σε αυτά που διαπρατώμενα κάνουν τελικά το δράστη τους με αρνητικό τρόπο, να είναι σαν τους περισσότερους άλλους ανθρώπους, ενσωματώνοντάς τον κατά κάποιον τρόπο στη ζωή της κοινότητας, αλλά ανήκει σε εκείνα που τον ξεχωρίζουν, που τον αποκόπτουν από αυτήν.
η Φραγκογιάννου, διαπράττοντας τα συγκεκριμένα εγκλήματα, γίνεται παραβάτης της εντολής ουφωνεύσης, η οποία στη γενικότητά της συμπυκνώνει ως όριο ελευθερίας τα θεμέλια της κοινωνικής ηθικής και η παράβασή της υποβάλλει σε δοκιμασίες όλους τους τρόπους και τους μηχανισμούς που έχει θέσει μια κοινότητα για την αποκατάσταση της τάξης και τη συνέχιση της από κοινού ζωής. Η γριά χαδούλα δεν σκοτώνει πάνω στην παραφορά του πάθους, την κακιά ώρα. Δεν σκοτώνει από υπολογισμό, από ιδιωτελές συμφέρον. Το εγκλημά της είναι για αυτήν πράξη μεγάλη σαν ιδιωτέλης, μόνο και μόνο για το καλό των άλλων. Παρουσιαζόμενο ως πράξη ανιδιωτελής, άμυκτο ταπεινών σκοπιμοτήτων, φτάνει στα όρια της φιλανθρωπίας και ως τέτοιο αγγίζει τα όρια του απόλυτου κακού. Τα όρια όμως ενός τέτοιου κακού συμφύρονται στην τομή τους με τα όρια της απόλυτης ελευθερίας που όταν ο άνθρωπος τα επιλέξει διακόπτοντας τη σχέση του με τον Θεό γίνεται ένας δαιμονισμένος. Η φιλανθρωπία λοιπόν της Φραγκογιάννους είναι καθαρός δαιμονισμός, όπως δαιμονισμένου έργα ήταν και η φόνη του Ρασκόλνικοφ. Πώς όμως φτάνει σε αυτά τα όρια μια απλή γυναίκα του λαού? Βασανισμένη ναι, ταλαιπωρημένη ναι, ικανή και εργατική, επιτίδια μέχρι δολιότητας, αλλά σε καμιά περίπτωση χειρότερη από όλες τις άλλες γυναίκες του νησιού. Πόσο χειρότερη είναι η χαδούλα από τη μάνα της ή την κοκίτσα και τις άλλες φαρμακόγλωσσες που παρελάβουν στο κείμενο της φώνησης? Ο Παπαδιαμάντης, βαθύς γνώστης του Ευαγγελικού Λόγου, που γνωρίζει τα σκοτεινά ενορμήματα, τους πειρασμούς κατά την εκκλησιαστική γλώσσα της εκπαισμένης φύσης του ανθρώπου και μέσα από τη Φραγκογιάννου μας οδηγεί να ψηλαφίσουμε τα στάδια της εξέλιξης που διέρχεται ο άνθρωπος μέχρι να φτάσει στην αμαρτία και τα οποία άρχονται από τη στιγμή που οι ψυχικές του δυνάμεις απομακρυνόμενες από τον Θεό και στρεφόμενες στην ύλη τον κάνουν να ζητά να αντλήσει ζωή από αυτή με αποτέλεσμα να γεννούν τα πάθη ως ασθένεια της ψυχής. Μια παραφύση κατάσταση του ανθρώπου. Αυτά τα πάθη, όταν και μόνο όταν ενεργηθούν από την ανθρώπινη βούληση, μεταβάλλονται σε αμαρτία. Έτσι η αμαρτία διακρίνεται από το πάθος, μη ταυτιζόμενη με αυτό. Με βάση τη διάκριση αυτή, οι πατέρες δικαιολογούν την ύπαρξη των παθών, ταυτίζοντάς τα με τη χρήση των δυνάμεων της ψυχής που δόθηκαν ως δωρεά του Θεού στον άνθρωπο και τα οποία προσανατολιζόμενα στην αναζήτησή του, χωρίς να νεκρωθούν, μεταβάλλονται σε αρετές που οδηγούν στην συναυτό και ναυτό ζωή. Το πάθος λοιπόν που έχει χάσει το δρόμο είναι ασθένεια εσωτερική της ψυχής και οι αμαρτίες είναι ενέργειες αυτών των παθών. Και μπορεί ο άνθρωπος να είναι γεμάτος από τέτοια πάθη και αυτό να μην το γνωρίζει, να μην μπορεί να το αντιληφθεί επειδή δεν συνέβη να εκδηλωθούν με κάποιο αμάρτημα. Αλλά ας επανέλθουμε στη Φραγκογιάννου. Αρχικά ο νους προσβάλλεται από το λογισμό ότι τα θηλυκά γεννιούνται σε αυτόν τον κόσμο για να υποφέρουν τα ίδια και για να δημιουργούν βάσανα στους άλλους. Ο λογισμός αυτός χρονίζει μέσα της, αποκτά εγκυρότητα από τη δική της εμπειρία και από όσα βλέπει να γίνονται γύρω της, προσλαμβάνοντας το κύρος μιας αλήθειας που την πείθει ότι ο θάνατος των κοριτσιών είναι η καλύτερη λύση για όλους. Διαβάζω από το κείμενο της φώνησης. Και άλλοτε πάλι την ήκουσαν να δογματίζει ότι ο άνθρωπος δεν συμφέρει να κάνει πολλά κορίτσια και ότι το καλύτερο είναι να μην παντρεύεται κανείς. Η δε συνήθις ευχή της προς τα μικρά κορίτσια ήταν να μην σώσουν, να μην πάνε παραπάνω. Και άλλοτε προέβη επί το σούντον ώστε να είπε «Τι να σας πω, έτσι τούρχεται τα ανθρώπου την ώρα που γεννιόνται να τα καρυδοκμεί». Ναι, μεν το είπε. Αλλά βεβαίως δεν είναι το ικανή να το κάνει ποτέ και η ίδια δεν το έπιστε. Επόμενο βήμα είναι η συγκατάθεση στο λογισμό και η ενίδωνη συμφωνία με αυτόν. Γράφει πάλι ο Παπαδιαμάντης. Μεγάλη μου και ιερά ανακούφιση συνιστάνεται η πολυπαθή σκηνή όταν συνέβαινε μετά τη μικρά πομπή του ιερέως προπορευωμένου του Σταυρού. Να ακολουθεί βαστάζουσα εις τα σχήρας της η ίδια ως φιλέσπλαχνος και συγχωνευτική όπου ήτο, το ενίδη λίπνων μικρών φέρτρων. Προέπεμπε το θυγάτριο μιας γειτόνισσας ή μακρινής γενούς μέχρι του τάφου.
αλλά μεγάλωσε φρένετο όταν η μικρά πομπή με τα 10 λεπτών της ώρας δρόμου έφτανε στα Μνημούρια. Ωραία εξοχή, παντοτινή άνοιξη, θάλουσα βλάστη, αγριολούλουλα, εμύριζε κήπος. Ιδού ο περίβολος των νεκρών, ο παράδεισος από αυτόν τον κόσμο ήδη είναι για τα σπήλας για να δεχθεί το μικρόν άκακον πλάσμα το οποίο ευτύχησε να λυτρώσει τους γονείς του από το τόσα βάσανα. Όταν επέστρεφε στην νεκρόσιμη οικία η γραιά χαδούλα για να παρευρεθεί την εσπέραν στην παρηγορία, παρηγορία καμίαν δεν έβρισκε να είπε, μόνο ή το χαροπεί όλοι και μακάριζε το αθώον βρέφος και τους γονείς του και η λύπη ή το χαρά και η θανή ή το ζωή και όλα ίσα άλλα εξάλλου. Η χαδούλα, έχοντας ενδώσει στον πειρασμό μια ζωή χωρίς νόημα, καταλαμβάνεται από την οσυρή γοητεία του θανάτου. Ακολουθεί η πράξη του φόνου, η αμαρτία και η μεγάλη και αιρά ανακούφιση που τους προκαλεί ο θάνατος θα φτάσει να γίνει άγρια χαρά όταν θα καταστεί η ίδια αυτουργός του. Τελικά, και αφού πολλές φορές επαναλήφθηκε η πράξη, η αμαρτία της έγινε πάθος, εγκλωβίζοντάς την στο διαβολικό φαύλο κύκλο. Πάθος, αμαρτία, πάθος. Η συγγραφική ιδιοφυΐα του Παπαδιαμάντη σημαδεύει στο κέντρο χωρίς να λαθέψει, χωρίς να δολυποδρομήσει. Το απόλυτο κακό, με τη μορφή του απρόκλητου, ανέτοιου και άσκοπου φόνου, μπορεί να είναι έργο όχι ενός διεστραμμένου τέρατος, μιας ψυχοπαθολογικής εξαίρεσης, αλλά έργο ενός κατά τα άλλα κανονικού ανθρώπου. Η Φραγκογιανού, ασκώντας την ελευθερία που κληρονόμησε από τον πρώτο Αδάμ ως δυνατότητα εκλογής του καλού και του κακού, οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε, αναζητώντας το καλό στα πλαίσια ενός κόσμου δομημένου πάνω στην ορθολογικότητα και την ατομική ωφέλεια, έφτασε να πράξει το κακό. Κατέληξε σε αυτό στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τα δεσμά της ανάγκης και της επιθυμίας που γίνεται ανάγκη, αδιάφορο αν αυτά τα δεσμά χαλκεύονται από φυσικούς βιολογικούς νόμους ή από ανθρώπινους κοινωνικούς νόμους, πολιτικούς ή θρησκευτικούς. Μεταχειρίστηκε κάθε μέσο που της ήταν πρόσφορο για το σκοπό της. Μαγεία, φαρμακολογία, χειρονακτική εργασία, μαθηματικό υπολογισμό, ψέμα, κλεψιά, τυπική εξομολόγηση, φόνο. Δεν άφησε απαραβίαστη σχεδόν καμιά από τις 10 εντολές. Πίσω από κάθε αμάρτημα ένα ενεργούμενο πάθος. Φιλαυτία, φιλαργυρία, φιλοκτιμοσύνη, καινοδοξία, υπερηφάνεια, φθόνος. Όλη αυτή η προσήλωση στην ύλη και ενίοτε η λατρεία της, η υποδούλωση στην ορμέφητη ανάγκη και επιθυμία, όλα τους κρυμμένα πίσω από εξωτερικά ενάρετες και φιλάνθρωπες πράξεις. Την κορύφωση της εξωτερικής και κυρίως της εσωτερικής δράσης που περιέρχεται ο εμπαθής άνθρωπος στην παραφύση χρήση των ψυχικών του δυνάμεων, ο Παπαδιαμάντης τη συνοψίζει σε μια μικρή παράγραφο. Μέσα στην ψυχή της υπήρχε σκοτεινή, σπηλαιώδη ηχό και ενόμιζε ότι έφευγε τον κίνδυνο και την συμφορά. Και την συμφορά και την πληγή την έφερε μαζί της. Και εφαντάζεται ότι έφευγε το υπόγειο και την ηρκτή και η ηρκτή και η κόλαση ήταν μέσα της. Σε αυτή την κατάσταση η Φραγκογιανού, συναισθανόμενη τον κίνδυνο που διατρέχει αν πέσει στα χέρια των ανθρώπων του νόμου, αλλά και τρέμοντας από το φόβο που τους προκαλούν τα όνειρα που βλέπει για ό,τι την περιμένει στη μετά το βιολογικό θάνατο ζωή, τρέχει σαν αγρίμι στα δάση και τα βουνά για να γλιτώσει. Εκείνη που με τόση ευκολία έπαιρνε τη ζωή των νηπίων και των μικρών παιδιών, πασχίζει τώρα να κρατηθεί στη ζωή με νύχια και με δόντια, επιστρατεύοντας όλες τις διανοητικές, ψυχικές και σωματικές δυνάμεις. Παλεύει με τις φωνές που ακούει μέσα της, παλεύει με τον εαυτό της. Και σε νυφάλιες στιγμές αναγνωρίζει την αμαρτία και προσπαθεί να βρει κίνητρο να νικήσει τον δισταγμό και να οδηγηθεί στην ουσιαστική εξομολόγηση. Όμως, μη έχοντας στέρεη την απόφαση της μετάνοιας, δεν νιώθει άξια να μπει σε εκκλησάκι που λειτουργείται συχνά. Σε στιγμές φόβου και ανήσυχης εγρήγορσης,
της έρχονται στη γλώσσα αυτόματα τροπάρια και η προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον», τα οποία και τα Ευαγγέλια ως συνδικά μάντρα. Επιθυμεί να λυτρωθεί από τα δεσμά του πάθους της, είτε πεθαίνοντας, είτε γεννόμενη πουλή, να πετάξει και να φύγει μακριά, να ξεφύγει από αυτή τη ζωή που είναι γεμάτη συγχωρές, ή για να αρχίσει μια νέα ζωή αλλού, σε έναν άλλο τόπο. Παρ' όλα αυτά, διστάζει να αποφασίσει το μεγάλο βήμα που θα την ελευθερώσει πραγματικά από τους νόμους της ανάγκης που μόνη της έχει εγκλειστεί, και ο εσωτερικός έλεγχος βάβει αυτόματα κάθε φορά που βρίσκεται μπροστά της κορίτσι μικρό. Τυφλώνεται, θολώνει. Αλλά αυτή κυρίως είναι η δράση των παθών στην παράκριση των δυνάμεων της ψυχής στον επαθή άνθρωπο. Είναι σκοτασμός και τύφλωση, νέκρωση του νου και στέρηση της Βασιλείας του Θεού, απομάκρυση από την πορεία προς το καθομοίωση. Τα πάθη μαραζώνουν την ψυχή και ετοιμάζουν το θάνατό της, που αν και προηγείται του βιολογικού θανάτου, είναι σκληρότερος και χειρότερος από αυτόν, καθώς είναι η εν ζωή πρόγευση της κόλασης. Αν ο άνθρωπος, περιερχόμενος σε αυτή την κατάσταση, δεν καταφέρει να κινητοποιήσει και να φυτνήσει τη συνείδησή του και να κινηθεί προς την εξομολόγηση και τη μετάνοια και από εκεί στην πραγματική αγάπη και τον πόθο για τον Θεό, που θα φέρει τη γνώση, το φωτισμό και την μεταποίηση των παθών, δεν αξιώνεται τη δεύτερη ελευθερία που βρίσκεται πέρα και πάνω από το καλό και το κακό και που είναι μια ελευθερία ταυτισμένη με την αλήθεια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Η Θιαχαδούλα, κατά πως μαρτυρούν τα τελευταία λόγια της, δεν τα κατάφερε. Πεθαίνει πληρωμένη με το ίδιο νόμισμα που έδωσε. Λαμβάνει πνιγμό όπως πνιγμό είχε δώσει η ίδια. Πεθαίνει χωρίς να μιλήσει για το εγκλήμά της, αφού ούτε στον παπά φτάνει για να εξομολογηθεί, ούτε από τους χωροφύλακες συλλαμβάνεται για να ανακριθεί. Ο Παπαδιαμάντης δεν παραδίδει την ηρωίδα του ούτε στην κρατική δικαιοσύνη, ούτε στην Εκκλησία, δηλαδή σε κανέναν από τους δύο θεσμούς που είναι αρμόδιοι να κρίνουν για την ενοχή ή την αθώωση, την τιμωρία ή τη συγχώρεση. Κλείνοντας τον κύκλο της εγκόσμιας ζωής της, μη θέλοντας να προκαταβάλει την κρίση του παλαιού των ημερών, την παραδίδει στα χέρια του και στην ανεξιχνίαστη άδεισο των κλιμάτων. Τόσο. Άλλωστε για μας, το θέμα της φόνης σας δεν μπορεί να είναι η δικαιοσύνη ή το έλεος του Θεού, αλλά ο φόνος, είτε τον πούμε έγκλημα είτε αυτοκτονία, μικρή ή σημασία έχει το όνομα, ως ακραία υπαρκτική δυνατότητα του ανθρώπου στον δρόμο που ανοίγεται ανάμεσα στην ελευθερία από την ανάγκη και την ελευθερία που είναι αγάπη, δηλαδή. Αυτά που πρέπει να πω. Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Μαγωγητέ. Καθίστε, κύριε Φέμπιντε. Λοιπόν, θέλετε να παρατηρήσετε κάτι, έτσι να ρωτήσετε, να κάνουμε μια μικρή κουβέντα? Έχουμε 10 λεπτά ακόμα περιθώριο. Καταρχάς, πόσοι έχετε διαβάσει τη φόνη σας? Α, ευχάριστο αυτό. Ευχάριστο. Σας έχω βάλει στο τέλος της φυλάδας που πήρατε τη φόνη σας σε κόμιξ. Ωραία. Θα διαβάσει. Θα διαβάσει. Δεν είναι βέβαια όλο το ιστόρημα. Είναι κάποια σελίδα. Σας έχω βάλει τη διεύθυνση. Μια Ντίνα Τσαρούχα νομίζω έχει κάνει το κόμικ αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Μοντέρνα προσέγγιση. Έτσι. Εφόσον το έχετε διαβάσει, είναι κάτι που θα θέλατε να πείτε? Ορίστε. Ήθελα να πω το εξής. Όταν είχα κάνει μια εξελεστή σε ένα νοσοκομιακό αρχείο στην Ελλάδα και με ρωτούσαμε αυτά, δεν είναι αυτό το γεγονός συνέβαινε και στα γεγονότα του 19ου αιώνα, όπου τα κορίτσια. Μην μείνουμε στα ιστορικά όμως. Όχι, τα κορίτσια τα σκότωναν, τα πνίγαν και τα έφευγαν κάτω από τις ελιές. Και τελευταία είδα ένα ντοκιμαντέρ στις Ινδίες που γίνονται τα ίδια πράγματα. Και θέλω να σχολιάσω μετά. Εγώ δέχομαι ότι πρέπει ο άνθρωπος να γυρνάει στον Θεό, να εξομολογείται. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν να το κάνουν αυτό που ήταν τόσο πληγωμένοι? Όταν είναι μπαζωμένα τα συναισθήματά τους, πώς μπορούν να ξεφύγουν? Δεν έχουν ανάγκη κάποιες βοήθειες? Ψυχιατρικής εννοείται? Κάλυψη, όχι ψυχιατρική. Δεν εννοώ, δεν με ενδιαφέρει ψυχιατρική. Εμένα με κάποια συναισθηματική βοήθεια από τους ανθρώπους, από την Εκκλησία, από άλλους.
Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν βοήθεια. Δεν βγαίνουν στην ψυχιατρική. Να μας μιλήσει μια που εργάζεται με τα ψυχιατρικά. Δεν είμαι ίσως η πιο καλή. Πέρα από αυτό, αισθάνομαι ότι η απόγνωση, θεωρώ ότι η φώνησα έφτασε στην απόγνωση, σε εκείνο το σημείο που έφτασε ο Ιουδάς και κρεμάστηκε, σε εκείνο το σημείο που αφού είχε εμπιστευτεί απόλυτα τον εαυτό του, είχε πάθει αυτό το σκοτασμό που περιγράφεται. Ήταν τόσο καταληκτικός ο τρόπος της, αυτό το ψυχογράφημα που έγινε. Θεωρώ ότι δεν ενδιαφέρει ίσως ιστορικά ή σε τι συχνότητα μπορεί να έχουν συμβεί διάφορα παραφερή θέματα, όσο έχει αξία να δούμε το βάθος του ανθρώπου και πώς ένας κανονικός άνθρωπος, αν ξεγλιστρήσει από τα όρια και θεοποιήσει. Και αγωνιστής άνθρωπος, έτσι, και αγωνιστής ουκεστία. Αυτή η γυναίκα ήταν ένας άνθρωπος που είχε πονέσει, που είχε κουραστεί, που είχε αξίες, που ήταν ένας κανονικός άνθρωπος. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να δασκελίσει ένα κατόφλι, να φτάσει στην απόγνωση σε τοίχο και να θεοποιήσει ουσιαστικά τον εαυτό του, τη σκέψη του, οπότε να κινηθεί σε ένα καταλόγιστο σημείο. Το πώς μπορεί να επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος είναι μόνο αν αμφισβητήσει τη σκέψη του. Είναι ότι δεν αμφισβήτησε ποτέ τη σκέψη της. Ορίστε, δώστε πίσω παρακαλώ. Πάνω σε αυτό ακριβώς και σε συνδυασμό με προηγούμενες φορές είδαμε ότι μένει στο λογισμό της και ο λογισμός της γίνεται μια συκακία και από εκεί και πέρα παίρνει αυτό το δρόμο. Επιλέγει δηλαδή το κακό, τελικά το κακό υποστασιάζεται και την τρώει, αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες φορές. Και θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Μπορούμε να πούμε ότι η φώνηση ανήκει στους serial killers από ένα σημείο και μετά με τα σύγχρονα δεδομένα. Άλλος. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι πολλές φορές έβαζε ότι η πράξη της γίνεται από θέλημα Θεού. Οπότε σκεφτόμουν αυτό, αναρωτιόμουν πόσες φορές έρχομαστε σε πλάνη και πολλά πράγματα τα οποία τα μεταφράζουμε ως του Θεού, ας πούμε, προφανώς τα θέλει ο Θεός για να γίνουν έτσι ή μου τα φέρνει στον δρόμο για να γίνουν έτσι και πώς το οδηγείς σε πλάνη. Άλλος. Ναι. Αυτή η γυναίκα που πήγε από την εσωτερική μοναξιά δεν βρήκε έναν άνθρωπο σε όλη τη ζωή να την καταλάβει. Προσπαθούσε συνεχώς να πιαστεί από κάπου, αλλά αντιμετώπιζε το απόλυτο κενό. Και ξαφνικά όλο αυτό, όλη αυτή την μοναξιά την αποτύπωσε σε αυτό το έγκλημα. Και θεωρούσε, μετά το βάφτισε και ότι κάνει καλό, προσφέρει κοινωνικό αγαθό στην κοινωνία, γιατί απαλλάσσει την κοινωνία από τα βάσανα να το κορισιό. Άλλος. Μπορείτε να απαντήσετε, αν θέλετε, κύριε Μάρκο. Όπως το σημαντικό φαντάζομαι το πλήρης, όπως το προείπα προηγουμένως, τα ερωτήματα γύρω από αυτό το έργο του Παδιαμάτη ατελείωτα και δεν τελειώνει. Γιατί θέτουν πολύ σοβαρά ζητήματα σαν όλα αυτά που ήδη μας είπατε. Το σημαντικό πάντως εγώ νομίζω ότι εκεί που ξεφεύγουν τα πράγματα είναι όταν επικεντρωνόμενοι στον εαυτό μας, κάνοντας τον κέντρο του κόσμου, άξονα γύρω από τον οποίο όλα πρέπει να περιστρέφονται, χωρίς να ανοιχτούμε στις καθαρές σχέσεις, βρισκόμαστε σε ένα θανάσιμο, πνιγυρό περιβάλλον. Και από εκεί και μετά δεν είναι καθόλου δύσκολο, αφήνωνο, να ξεφύγεις σε ενέργειες, πράξεις οι οποίες βεβαίως θα σε καταστρέψουν τον ίδιο, αλλά θα έχουν αντίκτυπο και στη ζωή άλλων ανθρώπων. Ορίστε. Προσπαθούσα να βρω, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, προσπαθούσα να βρω τη λέξη. Μιλάει για ένα φαύλο κύκλο, πάθος αμαρτία πάθος. Και
συγκράτησα από όλο αυτό, δεν το έχω διαβάσει το έργο, αλλά συγκράτησα ότι ένιωθε δούλη σε όλους. Δούλη στο σύζυγο, στους γονείς, στα παιδιά, στα εγγόνια, στο περιβάλλον. Μέσα από αυτή την ιστορία πρέπει να βρει και έναν αυτού σκοπό, νομίζω. Δηλαδή, μάλλον ένιωσε για πρώτη φορά ότι αυτή παίρνει την απόφαση. Δεν αποφασίζει κάποιος άλλος για αυτήν, δεν την καθοδηγεί, γιατί δούλος είναι αυτός που δεν είναι κύριος του εαυτού του. Κύριος των πράξεών του, κύριος των σκέψεών του. Κάποιος άλλος είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει γι' αυτόν. Και για πρώτη φορά, με την πρώτη πράξη, ένιωσε δύναμη. Όχι ότι ήταν σωστό βέβαια αυτό. Και αυτό της έδωσε ευχαρίστηση, ίσως την έκανε να νιώσει ελευθερία. Και γι' αυτό και την επανέλαβε και την επανέλαβε και την επανέλαβε αυτή την πράξη. Ευχαριστούμε άλλους. Τώρα οι πολύ σκεπτικοί είστε, ή βαρεθήκατε, ή τα έχετε λυμμένα αυτά τα ζητήματα, οπότε δεν σας προβληματίζουν. Καταρχάς, αγαπητέ Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ανάλυση ήταν καταπληκτική. Θα έλεγα και ιδιαίτερα πρωτότυπη. Αυτό το σχήμα το ασκητικό νομίζω ότι μας έδωσε δυνατότητα να δούμε και μια διάσταση που πραγματικά ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Εγώ θα σας επαναφέρω λίγο στην ανάλυση της Φόνησας ως μιας τραγικής ηρωίδος. Ας ξαναγυρίσουμε λίγο στην αρχαία τραγωδία. Η Φραγκογενού διαπράττει Ήφρη. Θυμηθείτε τις περσινές μας συνάξεις με τον Ιδίποδα. Θυμηθείτε τα λιγάκι, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Παρένθεση, η Αντιγόνη καταργείται από το σχολείο με απόφαση του κράτους μας. Είναι η νέα πρόταση της παιδείας. Έτσι. Σκεφτείτε το και αυτό που καταθέσαμε. Αντί να ενισχύουμε... Ο επιτάφος έχει ήδη καταργηθεί. Ευχαριστούμε. Χαιρετίζουμε. Πάει και Αντιγόνη τώρα. Ούτε η δικτατορία δεν είχε τολμήσει να καταργήσει την Αντιγόνη. Σκεφτείτε. Αυτά λέγω με την τραγωδία της εποχής μας. Και δεν νομίζω ότι θα διαμαρτυρηθούν και ιδιαίτερα πολύ. Λοιπόν. Συνυπεύθυνοι είμαστε όλοι. Φυσικά. Για τις επιλογές μας. Και για την ανοχή μας. Λοιπόν. Σκεφτείτε λίγο ότι η Φόνησα είναι μια τραγική ηρωίδα, διαπράττει Ήβρη. Ότι η Ήβρης δεν είναι ίδιον μόνο των μεγάλων και σπουδαίων ανθρώπων, των σπουδαίων ηρώων της αρχαίας παράδοσης. Η Ήβρης είναι κάτι που μπορεί να το συναντήσουμε και στον καθημερινό άνθρωπο. Η Ήβρης έχει πολλές, να το πω έτσι, δικαιολογίες. Είναι αυτό το οποίο είπατε, θα κρατήσω λέει την άποψή σου, ότι αισθάνεται ότι μπορεί να πάρει τη ζωή της στα χέρια της. Μέχρι τότε αγόταν και φερόταν από τη μοίρα ουσιαστικά. Τώρα είναι η ίδια πρωταγωνιστία. Σωστό είναι αυτό. Μόνο που αυτή η πρωταγωνιστική της διάσταση που έχει δικαιολογίες, την κάνει τι, να αισθάνεται ότι είναι όχι απλώς το κέντρο του κόσμου, είναι αυτή που αποδίδει δικαιοσύνη στον κόσμο. Προσέξτε όμως, αυτή η δικαιοσύνη δεν είναι η ζωή, είναι ο θάνατος. Για να γλιτώσουν τα κορίτσια από τη δική μου μοίρα, το τεστ είναι μια πράξη ελεημοσύνης, ευσπλαχνίας. Σκεφτείτε το αυτό, Για να γλιτώσουν τα κορίτσια από τη δική μου μοίρα, και πιθανότατα έχει δίκιο, Αυτή ήταν η μοίρα που περίμενε τις κοπέλες εκείνης της εποχής. Είναι προτιμότερο να αποφασίσω εγώ να του στερήσω τη ζωή για να μην περάσω ό,τι πέρασα εγώ. Εγώ είμαι ο κόσμος. Να ήβρες τη σφραγμία μου. Ναι. Αναφέρθηκε ο συσχετισμός της Φόνησας με τον Ιούδα. Νομίζω ότι ο Παπαγιαμάντης είναι λιγάκι σαν τον Όλαν και τη Σβούρα. Γιατί στο τέλος δεν αυτοκτονεί όπως ο Ιούδας. Έτσι.
πεθαίνει αγωνιζόμενη να ζήσει. Και δεν ξέρουμε τελικά αυτή η σύγκρουση που γίνεται μέσα της, πώς θα κρυθεί τελικά από τον Θεό. Ο Παπαδιαμάντης δεν θέλει να πάρει θέση, δεν θέλει να δώσει λύση με την έννοια να αποκατασταθεί η ηθική τάξη. Εδώ είναι η διαφορά από την αρχαία τραγωδία, κατά τη γνώμη. Ενώ υπάρχει ύβριση, ενώ υπάρχει τιμωρία, είναι ο θάνατος, έτσι, δεν είμαστε βέβαιοι ότι έχει επέλθει η νέμεσης. Γιατί ο Παπαδιαμάντης τη συμπαθεί την ηρωίδα του, την καταλαβαίνει. Είπατε ότι δεν ξέρουμε αν ταυτίζεται με αυτή. Προφανώς δεν μπορεί να ταυτιστεί ο συγγραφέας με κάποιον έναν από τους ηρωές του, όμως από την άλλη μεριά εγώ έχω την αίσθηση ότι την καταλαβαίνει. Μέσα του είναι ευσπλαχνικός. Και βέβαια είναι serial killer. Και με... το δημιούργησε, έχει δαίμονες ο άνθρωπος. Ακριβώς. Είναι serial killer, ξεκάθαρα. Έχει... είναι σήμερα θα γυρίζανε, πώς το λένε, επεισόδια, CSI, είχαν, έτσι, criminal mind, τελείωσε την κατάσταση. Προσέξτε, προσέξτε όμως για να ξαναγυρίσουμε λιγάκι. Εγώ είμαι ο κόσμος, εγώ αποδίνω δικαιοσύνη, εγώ φυλάω τα παιδιά από το να πάθουν αυτό, είναι προτιμότερο να μην ζούνε. Η ύβριση είναι ότι έγινε Θεός. Ένας κατά τα άλλα απόλυτα συμπαθής άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δίκιο στα παράπονά του απέναντι στη ζωή και τον κόσμο, αναλαμβάνει ένα ρόλο που δεν είναι δικός του. Δηλαδή, εδώ θα έλεγε κανείς, αν αυτοκτονούσε η ίδια, θα τη συμπαθούσαμε πολύ περισσότερο. Ακριβώς. Θα τη συμπαθούσαμε, δηλαδή θα λέγαμε εντάξει, δεν άντεξε την πίεση της ζωής. Εδώ όμως τώρα δεν είναι απλώς ότι τιμωρώ τον εαυτό μου, εν πάση περιπτώσει αποφασίζω να τερματίσω τη ζωή μου γιατί δεν αντέχω τη ζωή. Εδώ είναι ότι εγώ δεν θα αφήσω ούτε σένα να ζήσεις αυτό που ζω, γιατί ήταν βέβαιη, αυτό είναι η ψυχασθένεια, ήταν βέβαιο ότι οι κοπέλες, που, τα κορίτσια τα οποία γεννιόντουσαν, θα ζούσαν ακριβώς όπως η ίδια, δεν θα είχαν καθόλου καλύτερη μοίρα. Δηλαδή, προβάλλεις τη δική σου ζωή στη ζωή των άλλων. Και βέβαια, τους στερείς και την ελευθερία να παλέψουν στη ζωή τους. Ακόμη και αν χάσουν, να παλέψουν. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Δηλαδή, αυτή είναι η ύβριση. Η ύβριση είναι, γίνομαι Θεός, προβάλλω τη ζωή μου στη ζωή των άλλων, αποφασίζω αν πρέπει να ζήσουν ή να πεθάνουν, τους στερώ την ελευθερία τους, είναι δαιμονική ύπαρξη τελικά. Δαιμονίζεται, θα λέγαμε. Ορίστε. Νομίζω ότι ο Παπαδιαμάντης θέλει να μας προβληματίσει πάρα πολύ και να μας σοκάρει ταυτόχρονα, γιατί είναι απολύτως αποτρόπαιο το να πηγαίνει να σκοτώνει τα κορίτσια. Θα ήταν διαφορετικό, θα ήταν πάλι φώνησα, αν σκοτώνει τους δυνάστες. Τον άντρα τη, το γιο του πήγε στη φυλακή. Ναι, ναι. Ξέρω και εγώ τι ότι. Δεν είχε όμως αυτό, δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό, αλλά πρόσεχε όμως, δεν είναι αντιπαθής. Αν κανείς διαβάσει με πολύ προσοχή το μυθιστόρημα, θα διαπιστώσει ότι δεν ξέρω αν διαφωνείτε, δεν είναι αντιπαθής. Δηλαδή δεν είναι ένας τύπος ο οποίος να το πω έτσι, το γλεντάει. Σκοτώνει και το γλεντάει. Έχει μέσα της την αίσθηση του σταυροφόρου. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Δηλαδή, δεν σου επιτρέπει να την καταδικάσεις, εννοείται ότι δεν σου επιτρέπει να την αθώσεις, όμως από την άλλη σε κάνει να λες ότι ρε παιδί μου, κοίταξε τι έκανα, αλλά δεν αξίζει να την καταδικάσω. Την καταλαβαίνω δηλαδή, ναι. Λογάει την ώρα των πόνων, θα το λέγαμε. Μην το λες, δεν είναι πεθαίνω, υποφέρω, ας πούμε, σκοτώνω και υποφέρω, όχι. Έχει συνέστηση τι κάνει. Ξαναλέω, έχει ως σκοπό της, έχει πάρει την απόφαση να είναι δικαστής για να ελευθερώσει. Νομίζω ότι ο θάνατος δίνει την ελευθερία σε αυτά τα κοριτσάκια. Πρόσεξε, Λιάννη. Ναι, είναι βιτζιλάντα, τελείωσε.
Το αν μπορούσε να βοηθηθεί εκείνη την εποχή προφανώς και όχι. Έτσι. Δεν έχει περίπτωση να βοηθηθεί, το συζητάτε. Το αν είναι διαταραγμένη προσωπικότητα, προφανώς και είναι διαταραγμένη προσωπικότητα. Όμως δεν είναι μια προσωπικότητα, προσέξτε, την οποία την καταδικάζεις. Ορίστε. Η αρχή ήταν να μην βγει. Ήτανε άγρυπνη τις μέρες. Φύγαγε αυτό το μωρό που συνέχεια έκλαιγε. Και εκεί της γύρισε. Πόσες μανάδες είναι άγρυπνες τρεις μέρες και πέντε. Έτσι σκεφτείτε λίγο τι θα γινόταν μετά. Επιτρέψτε μου, ήτανε μάνα, ήτανε γιαγιά. Πόσες γιαγιάδες είναι άνθρωποι στις τρεις μέρες, τέσσερις μέρες, πέντε μέρες. Τέλος όμως, πώς το μεταφέρει και το χρυσό και λέει, μα τι ωραία που είναι η ζωή εδώ, μες στα λουλούδια, μες στην ομορφιά, μες στη θάλασσα. Παραλογίζεις. Προσέξτε λίγο κάτι. Η ειδονή, τέλος, δεν είναι η ειδονή, να το πω έτσι, ενός ανθρώπου που έχει απόλυτη επίγνωση ότι κάνει και τώρα λέει την βρήκα, την καταβρήκα, αλλά είναι. Είπατε ότι ήταν γιαγιά. Δεν ήταν γιαγιά. Εντάξει. Γιαγιά είναι χρονολογικά. Στην ουσία είναι η μάνα. Προσέξτε. Η οποία για να προχωρήσω λίγο πιο ψυχαναλυτικά και αν κάνω λάθος διορθώστε. Εγώ μπορώ να τα σας διορθώσω. Είναι η μάνα η οποία δεν θέλει να μεγαλώσουν. Είναι μια overprotective, έτσι, μητέρα, η οποία τι κάνει, δεν θα μεγαλώσουν τα παιδιά γιατί θα γίνουν κάτι άλλο. Και αφού δεν μπορώ να τα εμποδίσω από το να μεγαλώσουν, θα πεθάνουν. Η λύση είναι ο θάνατος. Είναι, προσέξτε, είναι σύμπλεγμα αυτό. Και είναι νοοτροπία εποχής και της δικής μας εποχής, ξεκάθαρα. Είναι η μαμά που βλέπει το παιδάκι ως μωρό μόνιμα. Είναι η μαμά που δεν αφήνει το παιδί να παντρευτεί όταν παντρεύεται και τα γόρια και το κορίτσι το κυνηγάει. Και ούτω καθεξής. Είναι η μαμά που δεν αφήνει το παιδί να ελευθερωθεί. Προσέξτε το λιγάκι αυτό. Δεν είναι απλή ερμηνεία. Δεν είναι απλώς μια γυναίκα που θυσιάζεται. Έχει βάθος εδώ πέρα. Μην το πάρει κάτι. Δεν έχει σχέση, όχι. Η φόνησα. Φεύγει η φόνησα. Τελείωσε. Η γυναίκα του Ζαλόγου πέφτει. Έλα, δεν αυτοκτονεί, αλλά εγώ πρόσεξα. Όχι, δεν αυτοκτονεί. Πέφτει, όχι το παιδί τη όμω. Αυτή δεν αυτοκτονεί, αλλά πέφτει μαζί με το παιδί. Προσέχτε. Εκεί. Είναι η ηρωίδα. Προδικάζεται εκεί το μέλλον του παιδιού της, με στην αγκαλιά με το παιδί της πέφτει. Αλλά ιδιαίτερα για τη φόνησα, είναι καλικό να σκεφτούμε ότι φεύγει με τη φόνησα ολοκληρωμένη και θεωμένη μέσα της, βιωμένη μέσα της, από την αρχή μέχρι το τέλος. Όχι, έχει εσωτερικές συγκρούσεις, δεν το συζητάμε. Εσωτερικές συγκρούσεις το έχουν να κάνουν με ένα εγώ, εντελώς με αντίφαση σε τόσο όνομα που ακούσαμε λίγο πιο πριν. Λίγο πιο πριν, μιλήσατε με τόση ομορφιά, με ένα οικοδόμημα. Και εδώ τώρα, πέφτουμε σε ένα οικοδόμημα σαφρό. Είναι η αντίφαση στην ομορφιά που είπατε λίγο πιο πριν. Είναι εντελώς η αντίφαση. Και το συγκλονιστικό είναι ότι φεύγει φόνησα. Δεν έχει καμία συστολή, αλλά το εγώ από την αρχή μέχρι το τέλος ολοκληρώνει ένα τέλος που τέλειαζε. Συγγνώμη. Θα έλεγα κλείνοντας, δεν μπορούμε να συζητάμε πιο ώρες, αλλά δεν ξέρω πόσο σας ενδιαφέρει αυτή η κουβέντα. Έχω την αίσθηση ότι η φόνησα άσχε την έλλειψη ταπείνωσης. Και αυτό είναι η ύβρις της. Ταπεινός άνθρωπος δεν είναι αυτός ο οποίος αποδέχεται τη μοίρα του συγκαταβατικά και λέει τι να κάνουμε, αυτή είναι η μοίρα της γυναίκας.
να είναι μάνα, γιαγιά, η μηνέτρια, δούλα, να κάθεται να πει τον άντρα και να σκάει, να τον βλώνει και το καθεξής. Δεν είναι αυτός ο ταπεινός άνθρωπος. Ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος κάνει τον αγώνα του, αλλά ξέρει και να συγχωρεί. Και ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός που εμπιστεύεται τελικά τον Θεό να δώσει αυτός την τελική λύση στη ζωή. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια ηθογραφία, είναι ηθογραφία ξεκάθαρα, έτσι. Περιλαμβάνει το χωριό, το νησί και τα προβλήματά του, τη θέση της γυναίκας, είναι καταπληκτικά αυτά τα κείμενα. Αντί το Υπουργείο να κάνει για τις έμφυλες ταυτότητες και τα δικαιώματα των γυναικών, θα μπορούσε να βάλει τα παιδιά να διαβάσουν αυτό το μυθιστόρημα και να σκεφτούν, να φιλοσοφήσουν αγόρια και κορίτσια, άντρες και γυναίκες, γιατί η κοινωνία εξωθεί σε τέτοιες συμπεριφορές. Μπορείστε. Αφήστε τώρα, εντάξει, όλοι πρέπει να έχουν δικαιώματα, δεν είναι εγώ, δεν είναι ο τελευταίος που θα το αμφισβητήσουμε εγώ, αλλά μιλάμε για μια διαστροφή, ας πούμε, στο μυαλό των ανθρώπων, εκείνο το πρόβλημα για μένα. Σκεφτείτε το αυτό. Και εδώ είναι η αλλαγή μιας γυναίκας η οποία αγαπά, θυσιάζεται, προσφέρεται, υπομένει, αλλά το οικοδόμημα της αρετής της δεν έχει ταπείνωση, δεν έχει τη λάσπη αλέγχω της ταπείνωσης και βέβαια το θεμέλιο της πίστης. Μα δεν το κάνει τα παιδιά στο κλείο που το θέλει, το κάνει γιατί είναι φταμένο και πρέπει να το κάνει. Όχι, κάνεις λάθος. Το έχεις διαβάσει, διάβασέ το. Όχι. Το σχολείο δεν είναι τίποτα. Διάβασέ το. Αφήσω ότι η επιλογή της είναι, να το πω έτσι, είναι συστηματική. Η γυναίκα εκείνης της εποχής είχε επιλογή. Είχε και δεν είχε επιλογή. Είχε και δεν είχε. Η γυναίκα πάντα είχε μια επιλογή. Υποτάσσεται άντρα πολύ εύκολα. Η γυναίκα, μην πάμε σε αυτή τη φεμινιστική συζήτηση. Αυτό ακριβώς που πίστεψε όλη τη ζωή, ότι δεν είχε επιλογή ο άνθρωπος, αφού βλάστηκε ελεύθερος, σε όλες τις καταστάσεις έχει πάντα μέσα από την ελευθερία. Πίστεψε ότι δεν έχει επιλογή. Και μετά ήταν η δικαιολογία της. Κανένα από τα παιδιά που έπληξε δεν θα είχε τάχα κλειδί. Θα ήταν ακριβώς με την ίδια κατάσταση. Προσέξτε λίγο κάτι. Εδώ το βλέπεις από την γωνιά του ατομικού δικαιώματος. Το πρόβλημα δεν ήταν το ατομικό δικαίωμα της φόνησης. Το πρόβλημα ήταν για μένα ο κοινωνικός της περίγυρος. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, αν δει τα πάντα με βάση το κοινωνικό του περίγυρο, κανονικά πρέπει να πάρει το προπολιβόλο και να σκοτώνει. Δηλαδή, εγώ αν δεν συμφωνώ, ας πούμε, με τις πολιτικές και αυτά που γίνονται. Έχω το ατομικό δικαίωμα έτσι να αντισταθώ. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Δεν μπορώ να σκοτώσω. Να πάω να βαρύσω τον πρωθυπουργό, τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, όλους και να πω επειδή είστε παλιά άνθρωποι και είναι. Με συγχωρείς. Έτσι. Επίθεση. Μου επιτρέπετε αυτό. Δεν με επιτρέπετε. Συγχωρέσαι όπως θέλω. Δεν έχει να κάνει με τη θέση της γυναίκας όπως τη βλέπουμε εμείς 100 χρόνια μετά. Έχει να κάνει με τη θέση του ανθρώπου, με το τι δικαιούται ο άνθρωπος να ζητήσει σε μια κοινωνία. Και ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα μπορεί να ζητήσει, εκτός από το να βρει τρόπους, ένας άνθρωπος με τέτοιο μυαλό, γιατί για να οργανώσεις τέτοιου είδους εγκλήματα, έχεις μυαλό, δεν είσαι κουτός. Για να ζήσεις τέτοιες καταστάσεις μέσα στην ψυχή σου σημαίνει ότι το μυαλό σου στροφάρει. Δεν είναι τρελό, είναι στροφάρει. Πολύ. Ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν έπρεπε να παλέψει, να βρει τρόπους να νικήσει. Αλλά αυτή βρίσκεται στο έσχατο της αμαρτίας που θα με επιτρέψει να πω είναι η απελπισία. Ο διάβολος την χτύπησε στο έσχατο της αμαρτίας που είναι η απελπισία. Δεν έχω άλλη διέξοδο. Η μόνη διέξοδο είναι αυτή. Και επειδή εγώ έζησα τη ζωή μου, δεν θα αφήσω τους άλλους μαζί σου όπως έζησα εγώ. Προσέξτε, είπα στην αρχή ότι αν αυτοκτονούσε θα μας ήταν συμπαθής. Πολύ συμπαθής. Θα την καταλαβαίνουμε πλήρως. Όπως επίσης αν ξεσήκωνε τις γυναίκες από τίποτα ή συστράτης, πάλι θα μας ήταν συμπαθής. Όπως επίσης αν, να το πω έτσι, πήγαινε στον παπά του χωριού και του έλεγε «Παπά, αυτός ο άντρας μου είναι αυτό, είναι αυτό, είναι αυτό, είναι αυτό, είναι αυτό, είναι αυτό».
πρέπει να κάνω κάτι. Πάλι θα είμαι στα συμπαθής. Δηλαδή, ακόμα και σε δύσκολες κοινωνικά καταστάσεις υπήρχαν κάποιες διέξοδοι. Η γυναίκα αυτή πλέον έχει παραιτηθεί από το να ζητήσει από την κοινωνία διέξοδο και έχει πάρει τον νόμο στα χέρια της. Αλλά όχι για τον εαυτό της, για τους άλλους. Γι' αυτό έχει ξεπεράσει τα μέτρα της. Ορίστε. Έχει ανδρεία. Δεν το συζητάμε. Έχει διεστραμμένη ανδρεία. Έχει όμως ανδρεία. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μαμονιχάλη.